Να ανοίξουμε τώρα την πολιτική μας συζήτηση. Να καλησπερίσω τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, νότιος τομέας. Καλησπέρα, κύριε Κυρανάκη. Καλησπέρα, κύριε Σιαδήμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Νότιος τομέας Β Αθήνας, και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Γιαννούλης, ο συνάδελφός σας από τον ΣΥΡΙΖΑ Α Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε, κύριε Κυρανάκη. Είστε σε μια περιοχή, θάλασσα, καταστήματα, μαγαζιά, τα οποία αυτή την περίοδο δεν δουλεύουν ουσιαστικά. Κάποιοι έχουν ανοίξει take away, και αναφέρομαι σε αυτά αρχής γνωμένης και με αφορμή την εκλογική σας περιφέρεια, το λέω, γιατί εχθές άνοιξε ουσιαστικά το 25% της ελληνικής οικονομίας, τα καταστήματα αποτελούν το 25% της ελληνικής οικονομίας, και από την άλλη σιγά σιγά προσπαθεί να ζεσταθεί και ο χώρος της εστίασης. Ρωτά ένα κυβερνητικό βουλευτή, είστε ευχαριστημένος από τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι τώρα η κυβέρνηση? Γιατί η εξωματική αντιπόλυτευση, και φαντάζομαι μας ακούει μέχρι να συνδεθεί και ο κύριος Γιαννούλης, από την αρχή είπε ότι έπρεπε να δοθούν περισσότερα χρήματα για να μην χάσουμε το τρένο της ύφεσης. Για να μην χρησιμοποιήσουμε περισσότερη ύφεση. Ναι. Προφανώς, έχοντας κάνει την επιλογή ως κυβέρνηση να βάλουμε σε απόλυτη προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή, προφανώς αυτή η επιλογή είχε και οικονομικές επιπτώσεις αρνητικές, με την έννοια ότι έκλεισαν τα καταστήματα και συνολικά τα μικρομεσαία καταστήματα, μάλλον συνολικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι πάνω από το 90% της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Τα καταστήματα που έχουν ανοίξει μέχρι τώρα, όπως σωστά είπατε, είναι άνω του 25%. Την επόμενη εβδομάδα θα πάρθουν και κάποια ακόμη, μάλλον θα αρθούν και κάποια ακόμη μέτρα, και φυσικά προσπαθούμε και η εστίαση, τουλάχιστον τα μαγαζιά τα οποία έχουν εξωτερικούς χώρους, να ανοίξουν νωρίτερα, διότι και κατά τη γνώμη μου δεν έχει νόημα να συνοστίζονται οι άνθρωποι σε συγκεκριμένα σημεία. Ειδικά εμείς στα νότια βλέπουμε την παραλιακή να σφίζει από κόσμο, το οποίο από τη μία μας δίνει χαρά, γιατί ο κόσμος αγαπά την περιφέρειά μας, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να συνοστιζόμαστε στον ίδιο χώρο. Άρα λοιπόν καταστήματα εστίασης τα οποία έχουν να προσφέρουν εξωτερικό χώρο, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να πάμε τόσο πίσω στην 1η Ιουνίου. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο το επεξεργάζεται η κυβέρνηση και σύντομα θα έχουμε απαντήσεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι βάζετε μία πρόταση, στην οποία όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή είχαμε καταστηματάρχες εδώ πέρα, οι οποίοι είχαμε ζωντανές συνδέσεις, και ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του επαγγελματικού, με συγχωρείτε, αυτό είπε ότι από το αν να συγκεντρώνονται στις πλατείες, καλύτερα να κάθονται στα τραπέζια των καταστημάτων. Και δεν θα υπάρχει και συγκροτισμός και θα δουλεύουν και τα καταστήματα. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, δεν πρόλαβα να τον ακούσω. Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, ναι. Αλλά ξέρω ότι και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου και εσείς με την πολύ ζωντανή πάντα εκπομπή σας, κύριε Σιαδήμα, λογικά πράγματα λέτε και λογικά πράγματα ακούγονται στην εκπομπή σας. Αυτά έχει πει και ο Άδωνος Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης. Θα τον έχουμε σε λίγο. Και όπως ο εκάστοτε Υπουργός Ανάπτυξης, το ενδιαφέρον του είναι να αναπτύσσει την οικονομία. Έτσι, άρα όσο πιο γρήγορα πάμε, τόσο το καλύτερο. Αλλά φυσικά, επειδή προέχει δημόσια υγεία, πρέπει να πάμε σταδιακά. Για να δώσετε πάσα στον κύριο Γιαννούλη που σας ακούει. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι έπρεπε να βάλετε περισσότερα χρήματα από την αρχή να πέσουν στην αγορά. Γιατί αλλιώς η ύφεση θα μεγαλώσει και μην είναι κοντά ένα νέο μνημόνιο, κύριε Κυρανάκη. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσα δηλαδή θέλει να βάλουμε στην αγορά, ο κύριος Γιαννούλης, να μας πει. Μάλιστα. Έχουμε τον κύριο Γιαννούλη, κύριε Καλοκαιρινέ. Ναι. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι μας ακούγατε. Είστε και έμπειρος δημοσιογράφος πάνω απ' όλα και βουλευτής βέβαια. Αλλά το δημοσιογράφος δεν φεύγει. Ακούσατε τι σας είπε ο κύριος Κυρανάκης. Πόσα χρήματα ανάβαζε η κυβέρνηση από την αρχή? Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσε περισσότερα χρήματα. Ομολογώ ότι δεν άκουσα. Μόλις τώρα. Εντάξει, ωραία, θα σου το πω εγώ. Απάντησε ο κύριος Κυρανάκης, το ρώτησα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε από την αρχή η κυβέρνηση να βάλει περισσότερα χρήματα να ρίξει στην αγορά. Και λέει ο κύριος Κυρανάκης. Κατάλαβα. Ναι. Κύριε Σιαδήμα, για να μην τρώμε και το χρόνο. Δεν το τρώμε, τηλεοπτικός είναι ο χρόνος. Έμπειροι είστε και οι δύο. Ακριβώς. κατάλαβα και πολύ σύντομα θα σας πω. Mm-hmm. Τα χρήματα που χρειάζονται και ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ να μπουν, δεν ζητάει να μπουν σε μια δεξαμενή σπατάληση αδιαφάνειας όπως αυτή με την οποία κινείται σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Τα χρήματα που ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να διατηρήσει παραδίδοντας την εξουσία, προτείνουμε να δοθούν έτσι ώστε η οικονομία να μείνει όρθια, χωρίς να χρειαστεί να πάρουμε τα διπλάσια μέτρα και το μνημόνιο που ετοιμάζεται να φέρει η Νέα Δημοκρατία, με όλα όσα πρόκειται να συμβούν τις επόμενες ημέρες. Εύχομαι, ειλικρινά σας το λέω,
γιατί έχω ακούσει και αυτό το χιδαίο υφιολόγημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εύχεται να αποτύχει η χώρα ή να αποτύχει η ανάσχεση της οικονομικής κρίσης. Εύχομαι πραγματικά και ως πολιτικός και ως άνθρωπος και ως πολίτης να διαμορφωθούν οι καλύτερες δυνατές οικονομικές συνθήκες και στον τουρισμό και στην εστίαση και στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Αλλά υπάρχει μια βασική σταθερή αξία της οικονομίας, ότι για να σου έρθουν χρήματα πρέπει να επενδύσεις χρήματα. Για να σου έρθουν έσοδα στα δημόσια ταμεία πρέπει να επενδύσεις και να δώσεις χρήματα στην αγορά. Όχι βέβαια να δίνεις μόνο ευνοϊκές απαλλαγές, για παράδειγμα, και ας μας κρίνουν τηλεθεατές στη Fraport, να δίνεις εξάμεινη αναστολή υποχρεώσεων και να αφήνεις παράλληλα την παροχή υψηλών μπόνους στα στελέχη τους. Δεν μπορεί αυτή την ώρα να μιλάμε να σώσουμε τις αερομεταφορές και να συζητιέται η κρατική ενίσχυση πολλών δισεκατομμυρίων στην Αιτζίαν χωρίς το δημόσιο να αποκτήσει στοιχειώδη παρουσία στην διαχείριση της εταιρείας. Δεν μπορούμε να μιλάμε, κύριε Σχιαδήμα, για επανεκκίνηση της οικονομίας, όταν πριν από λίγο, θα σας το πω ως απλός άνθρωπος και όχι ως πολιτικός, πριν από λίγο πήγα να κουρευτώ. Οι δύο κουρείς, τα δύο παιδιά που έχουν το κουρείο, έχουν μία όμικρον έψιλον. Ξέρετε τι μου είπανε? Ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι. Τι σας είπανε? Δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε ποτέ γιατί πήραμε 800 ευρώ και οι δύο, λες και οι ομόριθμοι εταίροι δεν είναι άνθρωποι, είναι αριθμοί. Και όταν ζήτησαν από το λογιστή τους να διερευνήσει τη διαδικασία για τη χρηματοδότηση, αυτά που διαφημίζει δεξιά και αριστερά ο κ. Γεωργιάδης, για να δείτε πώς πραγματικά ξαναζούμε εποχές εικονικής πραγματικότητας, και δυστυχώς θλίβομαι γι' αυτό, ο λογιστής τους είπε με πολύ μεγάλη πίκρα, οδύνη και λύπη, ότι ξέρετε, σχεδόν ένας στους 90 μπορούν να είναι δικαιούχοι αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων. Άρα λοιπόν, πολύ ήρεμα, εκλιπαρώ. Κάνω έκκληση στην κυβέρνηση της αλαζονίας, του Πλιάτσικου και της business, να ακούσουν και να μας αποδείξουν ότι ζουν σε αυτή τη χώρα. Γιατί αν ζουν σε αυτή τη χώρα θα δουν ότι η αγωνία, η ανασφάλεια, οι εργασιακές σχέσεις, ναι, οι κουτοπονηριές, και κλείνω με αυτό, δεν μπορεί να βγαίνει με στεντόρια τη φωνή ο κύριος Μητσοτάκης και να λέει, ή ο κύριος Βρούτσης, ο χαρακτηριστικότερος της πολιτικής υποκρισίας, ότι εμείς απαγορεύσαμε τις απολύσεις και για χθες να ψηφίζουν. Περιμένετε να ακουστεί αυτό. Να το πείτε, για να βγαίνουν, το. Να βγαίνουν και να λένε ότι εμείς απαγορεύσαμε τις απολύσεις και χθες να υπογράφουν κοινή υπουργική απόφαση ότι μετά από 45 μέρες αναστολή εργασίας μπορεί να απολυθεί ο εργαζόμενος. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή όμως, χωρίς να είμαι εγώ ειδικός, θα απαντήσω ο κύριος Κυρανάκης, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να διατηρεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων η επιχείρηση. Άλλο αν θα φύγει ο Γιαννούλης για να έρθει ο Σχιαδήμας ή να φύγει ο Σχιαδήμας για να έρθει ο Κυρανάκης, θα μας απαντήσει ο κύριος Κυρανάκης. Και τι είναι οι άνθρωποι, κύριε Σχιαδήμα, δηλαδή αυτός που θα απολυθεί για να προσληφθεί ο άλλος? Ναι, μπορώ να κάποια στιγμή όμως, κύριε Γιαννούλη, γιατί είπα ότι θα είστε σύντομος. Ναι, ναι, πάμε κύριε Κυρανάκη. Κύριε Κυρανάκη, σας παρακαλώ. Ξέρετε ότι δεν υπόκειμαι στον έλεγχό σας. Είστε δυναμικοί και ιδίω. Το πήρατε καλά μέχρι τώρα. Πάμε να τον ακούσουμε. Δεν υπόκειμαι στον έλεγχό σας. Και να σας πω και κάτι. Πάμε να τον ακούσουμε, κύριε Κυρανάκη. Ακούστε λίγο. Να σας πω κάτι για την τιμή του παρουσιαστή. Ειδικά εσάς, δεν σας αναγνωρίζω και ως συνομιλητή μου. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Γιαννούλη, τώρα? Με συγχωρείτε. Εγνωρίζει ο κύριο Κυρανάκη. Μα είστε και δύο δυναμικοί, είστε και δύο καλοί εκπροσωπητικοί. Δεν το ήξερα, κύριε Κυρανάκη, ότι είστε εσείς. Αλλά παρόλα αυτά σας αγνώ. Κανένα πρόβλημα. Η χιδέα σκληρότητας. Με συγχωρείτε τώρα αυτό που. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Να ακουστεί η φωνή ολονών. Δεν έχουν τον κύριο Κυρανάκη. Ναι, το να έχω μια άποψη για τον κύριο Κυρανάκη δεν σημαίνει ότι δεν θα ακουστεί, ας ακουστεί. Μα με συγχωρείτε τώρα, ο κύριο Κυρανάκη έκλεισε τη γραμμή τώρα. Κύριε Καλοκαιρινέ. Φοβάται το διάλογο μάλλον ή έχει συγγραμμή. Κυρία Λιάκου, καλέστε τον κύριο Κυρανάκη πάλι, σας παρακαλώ. Κύριε Γιαννούλη, εσείς δεν φοβάστε το διάλογο? Με συγχωρείτε, εσείς δεν φοβάστε το διάλογο και τη συζήτηση? Όχι βέβαια. Και φαντάζομαι ότι η κυρία Λιάκου θα σας ενημερώσει. Δεν πάντα. Κύριε Σχιαδήμα, ναι. Δεν έχει. Η κυρία Λιάκου είναι εξαιρετική συνεργάτηδα και συνάδελφος. Ναι. Δεν χρειαζόταν ενημέρωση. Άκουσα ότι είναι ο κύριος Κυρανάκης στον αέρα. Κουβέντα, με συγχωρείτε τώρα. Και με φέρνετε και εμένα σε δύσκολη θέση. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό με μένα. Γιατί να αποχωρήσετε, κύριε Κυρανάκη? Εσείς δεν φοβάστε το διάλογο?
Μα δεν του ζήτησα εγώ να αποχωρήσει. Είπα ότι δεν τον αναγνωρίζω ως ισότιμο συνομιλητή. Γιατί το λέτε αυτό όμως? Δεν κάνουμε μια καλή κουβέντα. Να σα θυμίσω. Δεν πρέπει να απαντήσει. Κύριε Σιαδήμα, δεν αφορά την εκπομπή σα. Αφορά τη χυδαία στάση του κυρίου Κυρανάκη όταν προμηνών διέστρεψε την κοινοβουλευτική μου ομιλία για να κάνει ένα αγοραίο και χυδαίο εγώ, παιχνίδι. Εγώ πάντως να σας πω κάτι και το λέω δημόσια. Εγώ όταν συνομίλησα μαζί του μου είπε τα καλύτερα για σας, ότι είστε πάρα πολύ καλός στη δουλειά σας, ενώ σαν βουλευτής στο κοινοβούλιο, και ότι θα γίνει μια καλή κουβέντα. Εγώ το λέω δημόσια. Και δεν το λέω ούτε για να χαϊδέψω αυτιά, και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, μου προκαλεί η αντίδραση δική σας τώρα, και θέλω από το κοντρόλ να ξανακαλέσουν τον κύριο Κυρανάκη. Καλέστε τον, κύριε Σιαδήμα, ναι. Δεν καταλάβατε. Δεν είπα ότι δεν συνομιλώ στην εκπομπή σας. Είπαμε τον κύριο Κυρανάκη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και το τελευταίο διάστημα τα έχουμε πει αρκετές φορές, γιατί και εγώ σας εκτιμάω και θέλω να ακούγονται όλες οι φωνές και από όλες τις πλευρές. Κύριε Καλοκαιρινέ, μπορούμε να ξανακαλέσουμε τον κύριο Κυρανάκη. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ πάντως για να σας βοηθήσω, γιατί έχω έρθει πολλές φορές σε αυτή τη δύσκολη θέση από την πλευρά του δημοσιογράφου, θέλω να σας πω, και δεν θα κάνω κατάχρηση της μονόπλευρης παρουσίας. Πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο μαζί και θα προσπαθήσουμε να καλέσουμε σε λίγο πάλι τον κύριο Κυρανάκη. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα του πρότεινα, αν δεν θέλει να επιβεβαιώσει την άποψη που έχω για μην το συνεχίζουμε τώρα, πρακτική. Δεν πειράζει. Πάμε να κουβεντιάσουμε μαζί. Αυτό δεν σας έλεγα. Λοιπόν, πάμε, γιατί... μπορεί να μιλήσει και να πει την άποψή του. Δεν χρειάζεται ούτε να διαφωνήσουμε. Λοιπόν. Μας ακούει, φαντάζομαι, αν είναι θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε, κύριε Γιαννούλη. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι με τις επιλογές της η κυβέρνηση και αυτά που κάνει, ότι μας πάει να σπάσουμε ρεκόρ ανεργίας. Κάποια άλλα στελέχη σας λένε ότι πάμε για νέο μνημόνιο. Έτσι είναι, κύριε δηλαδή. Κύριε Σιαδήμα, θα σας πω για να συμβάλλω και στην μονομερή, γιατί εμένα γενικώς δεν μου αρέσει. Δεν πειράζει, θα κάνω εγώ παρουσίαση. Τώρα, θα κάνω μαζί το διάλογο. Ωραία. Δεν πειράζει. Πάμε. Κοιτάξτε να δείτε. Είστε έμπειρος, θα καταφέρετε. Δεν είναι ζήτημα, δεν είναι ζήτημα αριθμών. Η γενιά μας, οι άνθρωποι που εδώ και 10 χρόνια βλέπουν τη μία κρίση μετά την άλλη, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως αριθμοί, αλλά πλέον ως κοινωνικό φαινόμενο. Η μεγέθυνση της ανεργίας, οι απώλειες θέσεων εργασίας είναι κάτι που δεν είναι μόνο οικονομικό μέγεθος. Είναι και κοινωνικό μέγεθος πλέον για αυτή τη χώρα. Γι' αυτό και κάνω έκκληση. Ούτε αντιπολιτεύομαι, ούτε αντιπαρατίθεμαι. Κάνω έκκληση στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι αυτός ο λαός δεν αντέχει να ξαναπεράσει αυτά που πέρασε το 10, το 11, το 12, το 13. Θέλετε να σας πω και το 15, για να μην νομίζουν ότι είναι μονομερής η ανάγνωση. Είναι απελπιστικά επιβεβλημένη η προσπάθεια να ανακόψουμε με ό,τι μέσα διαθέτουμε αυτό που έρχεται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Περάσαμε και καταλάβαμε ότι η δημοσιονομική διαχείριση πρέπει να είναι ιερή υπόθεση σε αυτή τη χώρα. Πάντως εγώ, ότι κάθε... ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί κάνετε καλή περιγραφή, αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο. Αν έπεφταν όλα τα λεφτά τώρα στην αγορά ή το μεγαλύτερο κομμάτι, αν δεν ξέρουμε, όμως δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τον ιό και τον κορονοϊό, και μακάρι το φθινόπωρο να μην έρθει. Αν ξανάρθει και πάμε σε κανένα λοκάρισμα, σε κανένα κλείσιμο, έτσι, τι χρήματα θα είχαμε τότε? Να σας το εξηγήσω πολύ απλά. Βεβαίως. Για να το καταλάβουμε, γιατί τώρα... δεν είμαστε εμείς οι οικονομολόγοι, προσπαθούμε εμπειρικά να περιγράψουμε την κατάσταση. Σας το εξηγώ ανθρώπινα, όπως το αντιλαμβάνομαι, σε σχέση με τα βλέμματα που βλέπω καθημερινά στον κόσμο. Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι σήμερα μια μικρή... Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, μας ακούει και ο κύριος Κυρανάκης, είμαστε όλοι εδώ, πάμε σε πολιτισμένο διάλογο, θερμή παράκληση, μικρή... ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο, πάμε και οι τρεις. Λοιπόν, σας ακούει, πάμε. Μια μικρή και μεσαία επιχείρηση και θα σταματήσω... Με αναγνωρίζει τώρα ο κύριος Γιαννούλη σαν συνομιλητή του ίδιου. Τέλος, κύριε Κυρανάκη, ειλικρινά σας αναγνωρίζει. Όχι, θέλω να το ακούσω. Εγώ το είπα και δημόσια. Εγώ είπα δημόσια όταν με ρωτήσατε ποιος θα είναι, ότι μιλήσατε με θερμά λόγια για τον κύριο Γιαννούλη. Το είπα δημόσια. Θα πρότεινα στον κύριο Γιαννούλη. Εγώ μίλησα θερμά λόγια για τον κύριο Γιαννούλη. Καθόλου θερμά. Όχι, μου είπατε ότι θα γίνει μια. Μετέφερα ότι θα γίνει μια καλή κουβέντα. Δεν το χρειάζομαι. Το είπα εγώ. Τον θεωρώ ένα φθηνό λαϊκιστή τον κύριο Γιαννούλη. Αλλά θέλω να ξέρω, με αναγνωρίζει ο συνομιλητή του για να συνεχίσει κουβέντα ή όχι? Σας αναγνωρίζει το έτσι, κύριε Γιαννούλη? Όχι, να το πει ο ίδιος. Δεν είστε βουλευτές, είστε. Να το πει ο ίδιος. Κύριε Σιαδήμα, κοιτάξτε να το πει ο ίδιος. Να το πει ο ίδιος όμως τώρα.
Κύριε Γιαννούλη. Ο κ. Σπυρανάκης προφανώς έχει στο μυαλό του. Κύριε Γιαννούλη, μαζί μου μιλάτε. Μαζί μου μιλάτε. Έχει με αναγνωρίζει του συνομιλητέ σα ή όχι. Εγώ θα ρωτήσω, κύριε Γιαννάκη. Κύριε Γιαννούλη, μπορούμε να κάνουμε το διάλογο. Εγώ είμαι εδώ να κάνουμε το διάλογο. Με τον κύριο Κυρανάκη, να γνωρίζετε τι κάνουμε αυτό το διάλογο, κύριε Γιαννούλη. Το τηλέφωνο, κύριε Κυρανάκη. Εγώ απαντώ μόνο στον κύριο Σπυρανάκη. Φοβάστε κάτι. Πάντως όχι εσά. Το βλέπω. Για απαντήστε μου λοιπόν συγκεκριμένα πόσα χρήματα θέλει να βάλει η ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική οικονομία. Για πείτε μου κύριε Γιαννούλη, πόσα χρήματα συγκεκριμένα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να πούν στην ελληνική οικονομία. Ωραία, θα απαντήσω ο κύριος Γιαννούλης. Τώρα αυτό που θα πείτε. Κύριε Σκαδήμα, απάντησα με επάρκεια λίγο πριν όταν. Για πείτε μου συγκεκριμένα, τι πρόβλημα δεν απαντήσατε. Όταν είπατε πράγματα που δεν ισχύουν. Όταν πείτε μου συγκεκριμένα πόσα χρήματα, Εδώ είναι ο κύριος Κυρανάκης, κύριε Γιαννούλη. Εδώ είναι. Απάντησα στο ερώτημα αυτό επί 10 λεπτά περίπου πριν. Ωραία. Πόσα, πείτε μου. Ας έμενε στην συζήτηση να το άκουγε. Δεν έβαλε νούμερο, κύριε Κυρανάκη. Δεν έβαλε νούμερο, κύριε Σκαδήμα. Προφανώς δεν έβαλε νούμερο. Όπως επίσης, αν πάει να βάλει νούμερα στα δύο παιδιά που τον κούρεψαν, με για το κούρεμα, κύριε Γιαννούλη. Δεν κακό αυτό. Και ξέρετε λίγο καλύτερα τα νούμερα, θα του λέγατε ότι τα 800 ευρώ δεν πήγαιναν σε εργοδότες και επιχειρηματίες, πήγαιναν σε εργαζόμενους, κύριε Γιαννούλη. Αλλά αυτό προφανώς μέσα στη βλακεία σας δεν το ξέρατε. Όχι, δεν τέτοιες εκφράσεις τώρα, κύριε Κυρανάκη. Το λογιστή του καλύτερα πήγαινε τους να τον απολύσουν. Όχι, τέτοιες εκφράσεις. Διότι ένας στους 90 που το ψήφισε ο λογιστής του ότι πήρε το 800, προφανώς ο άνθρωπος δεν γνωρίζει. Κύριε Κυρανάκη, επειδή είστε και οι δύο εκπρόσωποι του ελληνικού κοινοβουλίου, μην χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις. Είναι τέτοια η χειδαιότητα του που δεν αξίζει. Κύριε Γιαννούλη, πάμε να σας παρακαλώ να ολοκληρώσουμε. Με πολιτισμό να μιλήσουμε, να ακουστείτε. Ο κύριος Γιαννούλη δεν ξέρει καν ότι τα 800 ευρώ πήγαιναν σε εργαζόμενους, όχι σε επιχειρηματίες. Ωραία, θα απαντήσει. Δεν το ξέρει ο άνθρωπος, αφού το μόνο που τον ενδιαφέρει να βρει στην επιχειρηματία. Κύριε Γιαννούλη, πάμε να πάμε να απαντήσετε σε αυτό. Μιλάει για πλιάστικο και μιλάει για διαφάνεια, χωρίς να σας αναφέρει. Κύριε Κυρανάκη, μία ανωτελεία να απαντήσει, κύριε Κυρανάκη. Μία ανωτελεία να απαντήσει. Μιλάει ο κύριος Γιαννούλης εδώ και 15 λεπτά. Εμένα δεν με αναγνώρισε ο συνομιλητή του και έκλεισε το τηλέφωνο. Επειδή με παρακάλεσε όμως η συνεργάτη δάσα που είναι πολύ ευγενική. Να ξαναβγώ διότι μου είπε ότι πλέον ο κύριος Γιαννούλης με αναγνωρίζει. Μα είπε, ότι είμαστε εδώ στην εκπομπή. Τώρα θέλω να πάρω το λόγο εγώ. Τώρα θα όχι, όχι, κύριε Σκιαδήμα, συγγνώμη. Γιατί μιλάει πολλή ώρα, άκουσα, λέει πράγματα δεν που δεν ισχύουν, γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει, είναι άσχετος, είναι αδιάβαστος. Όχι, μην χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, σας παρακαλώ πολύ, με φέρνετε και εμένα σε δύσκολη θέση. Πάμε λοιπόν, πάμε, θα ρωτάω εγώ πάντα. Ακούστε λίγο κάτι, απαντώ, πριν απαντήσω να σας πω κάτι. Δεν το αντέχει, τον βλέπω, δεν το αντέχει. Ο κύριος Κυρανάκης έχει μάθει τη ροή του. Ή να είναι παράσιτο, ή να ζει παρασιτικά, ή να κάνει θόρυβο. Τώρα χρησιμοποιείτε λοιπόν, και δύο εκφράσεις που δεν αρμόζουν ούτε σε εσάς, ούτε στην εκπομπή. Οι χαρακτηρισμοί περί βλακιών, ανόητων κτλ. Θα του πω το εξής. Αν το έχει το θάρρος. Αν έχει όλο το θάρρος. Δεν είστε εσείς ο εκφραστής του κόσμου. Αφήστε τα αυτά τώρα. Α, ναι. Εδώ η κυρία Μπακογιάννη σας ξεφτύλισε. Η κυρία Μπακογιάννη σας ξεφτύλισε. Τι είπε η κυρία Μπακογιάννη. Και σας απέσυραν. Σας απέσυραν για δύο μήνες από το προσκήνιο. Ελάτε τώρα. Από τι πράγμα. Σας κρύβανε από τη δημοσιότητα. Εκεί κατάντησε ο κύριος Γιαννούλης να επικαλείται την πολιτή του, την κυρία Μπακογιάννη, για να κάνει επιχείρημα. Πολιτή μου η κυρία Μπακογιάννη. Μπράβο σας. Μπράβο, κύριε Γιαννούλη. Χρησιμοποιήσατε την πολιτή σας, την κυρία Μπακογιάννη, για να φτιάξετε ένα πολιτικό επιχείρημα. Είστε τόσο ικανός. Που δεν μπορείτε να κάνετε, να βάλετε ένα επιχείρημα απέναντί μου με τα δικά σας δίθεν αριστερά επιχειρήματα και επικαλείστε την κυρία Μπακογιάννη. Αλλά κρυβόσασταν. Είστε ό,τι χειρότερο έχει βγάλει ποτέ Θεσσαλονίκη. Ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, οι πολίτες αποφασίζουν που λέγεται Θεσσαλονίκη. Οι πολίτες αποφασίζουν και ψηφίζουν. Ευτυχώς έβγαλε η Αθήνα εσάς. Παρακαλώ. Κύριε Γιαννούλη, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Και το λέω αυτό όχι, γιατί οι δημοσκοπήσεις. Ακούστε, να πάμε λίγο πολιτικά τώρα, να φύγουμε από τους προχαρτισμούς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια νέα δημοκρατία, μια κυβέρνηση ιδιαίτερα φουσκωμένη. Double score. Να μιλήσουμε τώρα και λίγο αθλητικά. 40-20 μονάδες τουλάχιστον διαφορά. Ανησυχείτε μήπως ο Μητσοτάκης πατήσει το κουμπί των προώρων εκλογών.
Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης προέρχεται από μια πολιτική οικογένεια μεταξύ αυτών και ο αείμνηστος πατέρας του και η αξιοπρεπέστατη αδερφή του και πρώην υπουργός εξωτερικών, που μόνο πολιτή μου δεν είναι. Βεβαίως, μα στην ουσία παντώ, στην ουσία. Εγώ ξέρετε, δεν έχω τη χειδαιότητα στο DNA μου για να λέω ότι κυρία Μπακογιάννη... Τελείωσε αυτή η προσωπική διαμάχη, τελείωσε. Πάμε τώρα στα πολιτικά, στα βαριά πολιτικά. Σας λέω σεβόμενοι τους σοβαρούς πολιτικούς, με τους οποίους έχω μια καλή καλημέρα, ότι δεν θα επιλέξουν μέσα σε τέτοια ένταση και κρίση να δοκιμάσουν τον ελληνικό λαό με εκλογές. Μάλιστα. Αν γίνουν όμως, που πολύ πιθανό είναι να είναι μονόδρομος οι εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τις φοβάται. Όταν λέτε μονόδρομος, γιατί να είναι μονόδρομος? Γιατί να είναι μονόδρομος? Γιατί ίσως η κυβέρνηση να μην μπορεί να διαχειριστεί το μέγεθος των προβλημάτων, κύριε Σχιαδήμα. Και να σας πω και κάτι. Ναι. Είναι διαφορετικό πλέον μέρα με την ημέρα. Οι πολιτικές συνθήκες διαφοροποιούνται. Και θέλω να σας πω ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ αποδείξαμε ότι δεν είμαστε η κοπή της αντιπολίτευσης που χειδεολογεί, κανιβαλίζει, δημαγωγεί, μην μου το λαϊκίζει. Πάτε εκεί τώρα, γιατί και ο Κυρανάκης θα πει ότι το 15 δεν προκαταλαμβάνω. Το 15 προσέξτε να δεν πάω σε εκλογές. Προσέξτε να δείτε. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Δεν πήγε σε εκλογές. Κύριε Σχιαδήμα, είπα και ο Κυρανάκης, συγγνώμη, εσείς θα απαντήσετε. Τόση ώρα κύριε Γιαννούλη, ολοκληρώστε να απαντήσετε. Ακούστε λίγο. Ωραία. Στη δημοκρατία πρέπει να ανέχεστε τον άλλον. Εγώ σας λέω. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι δεν υπάρχει πιο χυδαία πολιτική δημαγωγία και ρητορία από έναν τύπο που είχε πάρει το κομμάτι της απόδειξης των διοδίων ή μιας βενζίνης και έλεγε ότι πληρώνουμε τους μετακινητούς του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τώρα, για τις εκλογές, εκατομμύρια στα μέσα, μια χαρά γίνεται η δουλειά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κυρανάκη. Κύριε Κυρανάκη, στο θέμα των πρόωρων εκλογών. Λοιπόν, όχι, δεν πάμε στο θέμα των πρόωρων εκλογών, γιατί έχει πει ένα σωρό ανακρίβειες. Πείτε, απαντήστε. Δεν θέλω όμως προσωπικούς χαρακτηρισμούς, ειλικρινά σας το λέω. Εγώ λοιπόν το tweet, το συγκεκριμένο, το οποίο σχολίασε ο κύριος Γιαννούλης, θέλει να μου πει ένα πράγμα το οποίο αναφέρει και είναι ανακριβές. Mm-hmm. Ένα πράγμα. Mm-hmm. Τι ακριβώς πληρώναμε με τους φόρους? Δεν πληρώναμε με τα κλειδιά του Τσίπρα? Πληρώναμε κάποιους άλλους? Εννοείται τότε. Θα μας πει. Τότε λέτε. Να μας πει, ναι. Επιμερών ΣΥΡΙΖΑ ήταν το tweet. Προφανώς. Και αυτό το λέει χιδαίο. Πάμε στο σήμερα. Όπως δεν εξηγεί. Όπως επίσης δεν εξηγεί. Όπως επίσης δεν εξηγεί. Θέλετε απάντηση? Όπως επίσης δεν εξηγεί τι εννοεί πλιάτσικο και αδιαφάνεια και τις διάφορες άλλες χιδαίες λέξεις που χρησιμοποίησε στην αρχή και, και στην μέση της εκπομπής σας για τις δαπάνες τις οποίες κάνει η Νέα Δημοκρατία για να στηρίξει την οικονομία. Ναι. Εννοεί μήπως ότι διπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία? 565 που παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι πάνω από 1.000 και πάνε στις 1.200. Μήπως εννοεί ότι 5.000 γιατροί και νοσηλευτές περισσότεροι από αυτούς που παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ στελεχώνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πλέον είμαστε πολύ πιο θωρακισμένοι απέναντι σε κινδύνους όπως ο κορονοϊός? Είστε θλιβεροί είστε. Μήπως θλιβερό είναι το παρελθόν σας, κύριε Γιαννούλη? Θλιβερό είστε εσείς, δεν έχετε ούτε ένα επιχείρημα. Και μία φορά που ήρθατε σε δύσκολη θέση, τι κάνατε? Χρησιμοποιήσατε την κυρία Μπακογιάννη για να βγείτε από τη δύσκολη θέση. Αυτό κάνατε τώρα. Είστε τόσο άσχετος και αδιάβαστος και ανίκανος που για να βγείτε από δύσκολη θέση στην πολιτική που είστε, χρησιμοποιείτε ένα στέλεχος της δικής μας παράταξης. Λοιπόν, αυτό μπορείτε να κάνετε. Τόσο λίγο μπορείτε να κάνετε. Κύριε Σχιαδήμα, Κύριε Κυρανάκη, μια ερώτηση. Επειδή και εδώ κιόλας πριν από ένα μήνα σας είχε θέσει ένα ερώτημα ο κύριος Λιάτσος, μια Δευτέρα ήταν πριν 3-4 εβδομάδες, για τον ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Σας είχα ακούσει με τα αυτιά μου, ήσταν ξεκάθαρος ότι όταν ολοκληρωθεί η πανδημία, θα μπορούσαμε, αν είναι τα δημοσιονομικά μεγέθη διαφορετικά, να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Ρώτησα τον κύριο Γιαννούλη για τον ενδεχόμενο εκλογών. Είπε ότι δεν ανησυχούμε, αλλά μπορεί να είναι μονόδρομος για την κυβέρνηση, αφού θα δημιουργούνται τόσα αγκάθια στη διαδρομή. Τι απαντάτε? Ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμως έχει πει πάρα πολλές φορές ότι δεν θέλει εκλογές. Mm-hmm. Δεν ζητάει εκλογές. Mm-hmm. Προφανώς δεν αισθάνεται ότι αυτή τη στιγμή αυτά που λέει ακουμπούν ούτε στο ελάχιστο την κοινωνία, γιατί αλλιώς θα πιστεύετε μετά στα κάγκελα και θα ζητούσε κάθε μέρα εκλογές. Όταν λοιπόν βλέπει πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό κύριο Γιαννούλη, πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι εμείς δεν ζητάμε εκλογές, αυτή είναι και η επίσημη γραμμή του. Τώρα, σε κάθε περίπτωση εμάς,
το μυαλό μας είναι πώς θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Γι' αυτό και ξεκίνησα την τοποθέτησή μου στην εκπομπή σας για το τι θα κάνουμε για παραδείγματα επιχειρήσεων όπως η εστίαση. Τι θα κάνουμε με τις επιχειρήσεις που θα δεχτούν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα από τον τουρισμό, μάλλον από την έλλειψη του τουρισμού. Και εκεί είναι το μυαλό μας. Άρα λοιπόν, όταν θα αξιωθεί ο κύριος Γιαννούλης να μας πει ένα νούμερο για το οποίο η επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να εξοδευτεί στην ελληνική οικονομία και όχι αερολογίες, τότε να συζητήσουμε πραγματικά στοιχεία και πραγματικά δεδομένα. Γιατί μέχρι τώρα έχουν ανακοινωθεί πακέτα συνολικού ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Κάποια έχουν πέσει ήδη, κάποια εκταμιεύονται αυτή την εβδομάδα, κάποια θα πέσουν στην πορεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να τα ξοδέψουμε όλα από την αρχή για να μην υπάρχει τίποτα για τη συνέχεια, όπως μας συνηθίζει με την ανεύθυνη πολιτική του. Εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για πάνω ενδεχόμενο. Και όπως αντιμετωπίσαμε σωστά την κρίση μέχρι τώρα και σώσαμε ανθρώπινες ζωές, έτσι θα σώσουμε και την ελληνική οικονομία. Πιστεύετε με, υπάρχει και σχέδιο και ικανοί άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά για να μπορέσουν να το φέρουν σε πράξη. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα αυτά. Ένα σχόλιο, κύριε Γιαννούλη, αλλά δεν θέλω σε προσωπικό επίπεδο, ειλικρινά σα το λέω. Να σα πω όμω, θα ξεχαστεί αυτή η συζήτηση και σε κανένα μήνα, 20 μέρες. Θα είμαστε πάλι όλοι μαζί εδώ, υγεία να βγούμε στο στούντιο. Ήδη έχει ξεχαστεί, γιατί θα σα πω κάτι πολύ απλό. Όπω πολύ εύστοχα είπε η κυρία Μπακογιάννη, αν το ήθο και η παιδεία δεν έχουν κατακτηθεί στα πρώτα 6 χρόνια τη ζωή, μετά είναι αργά. Κάθε ύβρις από τον συνομιλητή σας που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία και ήταν σε δίμηνη καραντίνα, εμπάργκο, αφωνίας... Και συνομιλητή σας τώρα εδώ, ναι. Όχι. Συνομιλητής μου δεν είναι, γιατί εγώ μπορεί να είπα σκληρά λόγια, αλλά τέτοιες βρισχές και χειδαιότητες δεν είπα. Γιατί ποια είναι η βρισχιά, δεν... κύριε Γιαννούλη? Ποια είναι η βρισχιά? Δεν σας απαντώ. Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Γιαννούλη. Ολοκληρώνω. Σας αγνώ. Κάθε ύβρις από εσάς. Όχι τέτοιες εκφράσεις. Κάναμε τουλάχιστον πριν καλά κουβέντα από ένα σημείο. Τίποτα πάλι στεναχωρηθήκατε, κύριε Γιαννούλη, και πάλι φέρατε την κυρία Μπακογιάννη να σε υπερασπιστεί. Καθόλου. Καθόλου. Κύριε Σχιαδήμα, εγώ δεν κρύφτηκα, ούτε έκλεισα το τηλέφωνο, ούτε κρύφτηκα κατά από τα τραπέζια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας λέω το εξής απλό. Είπε για το πιάτσικο. Αρχίζω και απαριθμώ. 20 εκατομμύρια με αδιαφάνεια σε μέσα ενημέρωσης. Το ιερατείο του κυρίου Πέτσα. Έχω μαζί μου μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σχιαδήμα, η οποία θέλετε να με ακούσετε. Θα σας ακούσω. Να στηρίξει τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Κύριε Κυρανάκη, να τον ακούσουμε και προσθέσουμε. Ο κύριο Τσίπρα σε συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου. Το ξέρει ο κύριος Σχιαδήμας, γιατί απασχολείται σε ένα μέσο το οποίο είναι ο κύριος Χατζηνικολάου. Φοβάστε μην λοιπόν, ξέρει, τόσο πανικός πια, επειδή έχετε καταφλέψει την Ελλάδα. Σε συνέντευξή του με τον κύριο Χατζηνικολάου, πρότεινε μόνος του να στηριχτούν από την κυβέρνηση οικονομικά τα μέσα ενημέρωση. Θα τον ακούσουμε τον κύριο Γιαννούλη για να κλείσουμε, κύριε Γιαννούλη. Κύριε Σχιαδήμα, ακούστε τώρα. Δεν μπαίνω σε αυτές τις παιδικές αναλύσεις. Έχω ένα λεπτό, κύριε Γιαννούλη, πάμε να ακούσουμε. Εδώ και οι μέρες... Εκτός από που θα πάνε. Εδώ και οι μέρες, μην είστε πανικόβλητος, μην τρέμετε, δεν θα σας ξανατιμωρήσουν. Εδώ και οι μέρες ζητάμε να δοθεί στη δημοσιότητα ο τρόπος που στηρίχθηκαν τα μέσα. Μάλιστα. Κρύβονται. Έκτη υγειονομική περιφέρεια. Πιάτσικο αναθέσεων 1.000 ευρώ. 80 εκατομμύρια στα βάουτσερ. Ακόμα ψάχνουν και πήραν και ψήν δεν πήραν. Δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ στα βάουτσερ, κύριε Γιάννη. Καλά. Καλό σας βράδυ, κύριε Σχιαδήμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και τους δύο, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Σχιαδήμα. Χρήστος Γιαννούλης, ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Νότιος Τομέας, Αθήνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και θέλω την επόμενη φορά, σας το λέω δημόσια, την επόμενη φορά που θα βρεθούμε και σε όποιο άλλο πάνελ βρεθείτε, να είμαστε πιο καλά και να ξεπεραστεί αυτό το σημερινό. Καλή συνέχεια. Με πολιτικούς βρίσκομαι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Υπόλοιπα. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε 1-2 λεπτά. Θα είναι μαζί μας εδώ ο κύριος Σκυλάς, πνευμονολόγος από το Σωτηρία, και σε πολύ λίγο Άδωνης Γεωργιάδης, για να δούμε το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας και όχι μόνο.